Πάμε ζωντανή σύνδεση, έναρξη δευτέρου μέρου. Θα συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Γκομινέα, ο οποίος είναι ο δήμαρχος της περιοχής. Δήμαρχε, να σας καλησπερίσουμε από Κρήτη. Γεια σας από την Αστυφάλεια και νομίζω ότι και εσείς και εμείς ένα κομμάτι θάλασσας μας χωρίζει ουσιαστικά. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι, δήμαρχε, όποιος δεν έχει επισκεφθεί τον τόπο σας και παρακολούθησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα το συγκεκριμένο βίντεο με τις ομορφιές του νησιού σας, αύριο το πρωί θέλει να έρθει, να σας επισκεφθεί. Το πιστεύω, γι' αυτό ακριβώς και είναι ο λόγος όπου έχουμε εμείς ουσιαστικά επισκέπτες και σε μόνιμη βάση, οι οποίοι έρχονται στο νησί μας και έχουν καταντήσει να τους θεωρούμε, φυσικά παρά το ότι είναι τουρίστες για λίγο χρονικό διάστημα, τους θεωρούμε δικούς μας ανθρώπους, γιατί έρχονται στην Αστυπάλαια όπως επισκεπτόμαστε τα χωριά μας από τις πόλεις φεύγοντας και πηγαίνουμε να κάτσουμε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Το ίδιο πράγμα γίνεται και για μας σε μεγάλη ποσότητα ανθρώπων που έρχονται το καλοκαίρι. Γι' αυτό επίσης και έχουμε και ανθρώπους που παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ιδίως από το εξωτερικό, όπου έρχονται στην Αστυπάλεια να κάτσουν 4-5-6 μήνες. Έρχονται, ας πούμε, από το Πάσχα για να φύγουν μετά στο τέλος του Οκτωβρίου. Και έχουν και το δικό τους σπίτι, δήμαρχε. Έχουν προχωρήσει δηλαδή. Και στην... μάλιστα. Βεβαίως είναι και πολλοί από αυτούς έχουν τα δικά τους σπίτια, ιδίως επάνω στη χώρα. Αλλά τελευταία τους βλέπω ότι απλώνονται και γενικότερα στο νησί, σε μια προσπάθεια ουσιαστικά να εκμεταλλευτούν όσο μπορούν περισσότερο τις ομορφιές του νησιού μας, οι οποίες σε πάση περιπτώσει είναι εξαιρετικές. Είναι μια Αστυπάλεια, ένα μοναδικό μέρος. Και παραγωγικό είναι εξαιρετικό μέρος γιατί έχει ένα καθαρά δικό της χαρακτήρα, ο οποίος είναι ξεχωριστός από τις Κυκλάδες, ξεχωριστός από τα Ωδεκάνησα. Είναι μια τελείως ειδική μορφολογία των οικισμών. Και αυτό την κάνει μοναδική, όχι μόνο για τα σοκάκια και τα υπέροχα δρομάκια που είναι πάνω στο κάστρο, αλλά και γενικότερα για τη φύση. Τώρα, αυτή την εποχή, για παράδειγμα, η Αστυπάλεια είναι γεμάτη μοβ και ροζ πινελιές, διάσπαρτες στο περιβάλλον από το θυμάρι το οποίο έχει ανθίσει και δίνει μια εικόνα εξαιρετική μέσα στα καφετιά χρώματα που αρχίζουν, ή τα ξανθοπά που αρχίζουν λόγω του καλοκαιριού να υπάρχουν. Είναι αυτές οι πινελιές του μοβ και του ροζ, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, δίνουν και αυτή το κουράγιο στους μελισσοκόμους μας για να πούνε ότι φέτος να έχουν μια καλή χρονιά. Αλλά από εκεί και πέρα δίνουν και το σήμα του τόπου αυτού. Οι μυρωδιές αυτή τη στιγμή στην Αστυπάλεια είναι μοναδικές. Περπατάς και τα αγριολούδα παντού, τα θυμάρια, οι αλυσφακές. Μυρίζει ο τόπος όλο. Ευλογημένος ο τόπος, δήμαρχε. Είστε τυχεροί, όπως τυχεροί βέβαια και οι Κρητικοί. Αντίστοιχες βέβαια έτσι ομορφιές και μια ίδια κατάσταση και στην Κρήτη. Η μόνιμη κάτοικη, ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων στο νησί σας. Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι περίπου 1250, 1340 είναι με την απογραφή, είμαστε 1250 κάτοικοι. Βέβαια από το Πάσχα και μετά ο αριθμός δεν είναι αυξανόμενος και φτάνουμε περίπου τις 7.000 τώρα στην αιχμή, δηλαδή από τις αρχές του Ιουλίου. Ναι. Θα είμαστε στις 7.000 μέχρι και το τέλος του Αυγούστου τουλάχιστον. Η νέα γενιά, δίνει ψήφο εμπιστοσύνης εκεί στο νησί σας, δηλαδή... Θα στηρίξουν, θα μείνουν στον τόπο. Είναι πολύ βασικό αυτό. Πάρα πολύ βασικό είναι. Πάρα πολύ βασικό είναι. Πρέπει λοιπόν να σου πω ότι καταρχάς το λύκειο που έχουμε στην Αστυπάλεια όλα τα χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, πάρα πολύ καλές επιτυχίες στα πανεπιστήμια. Τα παιδιά μας περνάνε, σπουδάζουν. Κάποιοι από αυτοί έρχονται μάλιστα και στην Κρήτη να σπουδάσουν και στα πανεπιστήμια τα δικά σας και επιστρέφουν πίσω στην Αστυπάλεια με μια διάθεση να προσφέρουν στον τόπο, να δουλέψουν εδώ, να είναι άνθρωποι παραγωγικοί στον τόπο τους. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό το επιστημονικό δυναμικό το οποίο εμείς έχουμε ακόμα δουλειές, έστω και εποχιακές, αλλά σε μεγάλη έκταση. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν στο νησί μπορούν να το κάνουν αυτό. Και γι' αυτό είναι, αυτή είναι η κυριότητα του τόπου μας. Άρα νομίζω ότι όπως το λες και εσύ πρέπει να δώσουμε βάρος σε αυτό το κομμάτι. Η λελογισμένη ανάπτυξη του νησιού και μάλιστα με νέες τεχνολογίες είναι αυτή η οποία δίνει τη δυνατότητα στους νέους επιστήμονες να γυρίσουν τον τόπο τους και από αυτή την πλευρά μπορώ να πω ότι είμαστε εντάξει. Υπάρχει διάθεση δηλαδή. Τα παιδιά δεν θέλουν να μείνουν πάνω στην Αθήνα. Κάνουν τις σπουδές τους. Δήμαρχε, βέβαια τα παιδιά κάνουν τις σπουδές, επιστρέφουν πίσω, στηρίζουν τον τόπο. Οι περισσότεροι με τι ασχολούνται στο νησί σας. Αναφέρατε τους μελισσοκόμους. Τυχαία αναφορά. Οι μελισσοκόμοι είναι ένα σημαντικό κομμάτι και μάλιστα πολύ ζωντανό κομμάτι λόγω της εξαιρετικής ποιότητας του μελιού που έχουμε, το οποίο είναι περίπου 82-83% θυμάρι, είναι ένα φοβερό ποσοστό. Έχουμε μια εκτεταμένη κτηνοτροφία. Έχουμε περίπου 13.000 εκοπρόβατα επάνω στο νησί. Έχουμε, αυτό σημαίνει ότι και εκεί είναι ένα πολύ δυνατός παραγωγικός κλάδος. Έχουμε τυροκομεία, τα οποία δουλεύουν βεβαίως.
Έχουμε τους σαράδες μας, οι οποίοι και αυτοί εδώ ασχολούνται για το πρωτογενή τομέα, να μιλήσω, ασχολούνται και αυτοί με το επάγγελμά τους. Και βεβαίως έχουμε μια σειρά άλλων επαγγελματιών, οι οποίοι είναι κυρίως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα εστιατόρια, οι καφετέριες κτλ. Και να μην ξεχνάμε καθόλου ότι σε όλη αυτή την υπόθεση, ακόμα και η γεωργία έχει ένα ρόλο να παίξει στον πρωτογενή τομέα. Ήδη με κάποια θερμοκήπια τα οποία υπάρχουν, ξαναξεκινάμε να φτιάχνουμε κρασί στον τόπο μας. Οπότε και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Και όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να δέσουν μεταξύ τους. Δηλαδή, τουρισμός και πρωτογενής τομέας είναι πραγματικά μια καλή συνταγή για να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν πάνω στο νησί να πούνε ότι αντιμετωπίζουν το μέλλον με μια τέτοια αισιοδοξία και λόγω της ποιότητας των προϊόντων τις οποίες παράγει ο πρωτογενής τομέας, αυτά τα βιολογικά, αν θέλεις να το πούμε, προϊόντα τα οποία είναι μοναδικά, μπορούν ακριβώς να δώσουν πάλι μια αίσθηση ποιότητας. Και να σου πω και κάτι, κοίταξε, οι οικισμοί μας είναι πολύ ωραίοι, πολύ παραδοσιακοί, πολύ γλυκείς. Δεν έχει υπάρξει αλλίωση του τόπου. Εκτός από τα παλιά παραδοσιακά κομμάτια και οι νέες υποδομές, οι οποίες έχουν γίνει και αυτές είναι στον ίδιο χαρακτήρα. Τα ξενοδοχειακά μας καταλήματα είναι ουσιαστικά μικρές γειτονιές, με ανεξάρτητες αυλές στο κάθε ένα διαμερισματάκι που τα απαρτίζει. Προσφέρουν μια μεγάλη αυτονομία στον ταξιδιώτη, έχουν το δικό τους χώρο. Δεν μιλάμε για μπαλκόνι το οποίο είναι ένας δίπλα στον άλλον, αλλά για ένα ξεχωριστό δικό τους χώρο, τον οποίο έχει ο καθένας. Και αυτό δίνει την αίσθηση, ξέρεις, μια αίσθηση ελευθερίας, ότι έρχεσαι σε έναν τόπο, μπορείς να τον γευτείς, μπορείς να τον βιώσεις, μπορείς να τον ζήσεις και τελικά να πεις ότι θα πάω εκεί να ξεκουραστώ και να πάω να αναπνεύσω τον αέρα που δεν μπορώ να αναπνεύσω σε κανένα άλλο μέρος. Το μήνυμα της αστιπάλαια σε μια δύσκολη συγκυρία, σε μια δύσκολη περίοδο μέσα στην πανδημία, ποιο είναι? Και πώς πήγε και η εμβολιαστική διαδικασία? Υποθέτω ήσασταν στο πλαίσιο του προγράμματος Ελευθερία, σωστά? Ναι, πολύ σωστά. Η Αστυπάλαια είχε την τύχη να είναι από τα πρώτα νησιά τα οποία οι κάτοικοι εμβολιάστηκαν. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα συντριπτικό ποσοστό, μπορώ να σου πω, των ενηλίκων ανθρώπων. Είναι πάνω από 90% των ενηλίκων ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί στην Αστυπάλαια. Άρα αυτό μας δίνει μια σιγουριά, τόσο όσον αφορά τους μόνιμους κάτοικους, ότι δεν θα έχουν την πιθανότητα, τουλάχιστον θα είναι μια ελάχιστη πιθανότητα να κολλήσουν κορονοϊό, αφού είναι ελάχιστο ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει εμβολιαστεί, αλλά και ταυτόχρονα και οι επισκέπτες που έρχονται στο νησί ξέρουν ότι έρχονται σε έναν τόπο που δεν κινδυνεύουν να κολλήσουν από τους κάτοικους εδώ, γιατί κάτι είναι εμβολιασμένοι. Το μήνυμα της Αστυπάλαιας είναι ότι θα πρέπει να κρατήσουμε τον χαρακτήρα των νησιών μας, την παραδοσιακότητά μας, τον τρόπο ζωής μας. Οι νέες τεχνολογίες, όπως είναι η παραγωγή του ρεύματος από εναλλακτικές μορφές ενέργειας για αποκλειστική χρήση και μόνο του νησιού μας, χωρίς αιολικά πάρκα, χωρίς οτιδήποτε από αυτά τα πράγματα που θα μπορούσαν να προσβάλλουν το περιβάλλον, αλλά μία ανεμογεννήτρια φωτοβολταϊκό, για μας είναι ένας ιδανικός παράγοντας που θα μπορούσε και μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες του νησιού μας, και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Το μήνυμα που θέλει η Αστυπάλαια είναι επανάκριση του νερού των βιολογικών καθαρισμών για πότισμα στο εσωτερικό του νησιού. Είναι πλήρης ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και κομποστοποίηση των τροφών. Είναι πόσιμο νερό στη βρύση του καταναλωτή. Είναι μια αντίληψη η οποία έχει να κάνει με την βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου, στον οποίο ακριβώς τόπο μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν ευτυχισμένοι, δημιουργικοί, σεβόμενοι το περιβάλλον και τις παραδόσεις αυτού του τόπου στο γυναικές. Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή τουριστική σεζόν να έχετε. Όμορφο το μήνυμα, όμορφο το φόντο, ευλογημένος τόπος. Αυτό έχω να πω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ να δώσω με τη σειρά μου χαιρετίσματα στους συγγενείς μας στο Μοχό, από όπου είναι η καταγωγή της μητέρας μου, Μαρία Τσαπάκη, που πιθανώς να μας βλέπουν σήμερα. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσετε, Δήμαρχε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, όμορφος τόπος. Η αλήθεια είναι και αυτό που είπα στην αρχή, βέβαια. Όποιος δεν έχει επισκεφθεί, εγώ προσωπικά δεν έχω επισκεφθεί το νησί, αλλά με τις όμορφες εικόνες και τα πλάνα που βρήκε ο σκηνοθέτης Πάνο Δημήτρης, νομίζω ότι αύριο το πρωί, αν είχαμε τη δυνατότητα, θα πηγαίναμε στην Πάλαια. Λοιπόν,